Από νωρίς το πρωί λέτε, τι γίνεται, ουρέ στα κρεοπολία, στα καταστήματα και οι εκκλησίες Τιευμένο άδειες. Τηρουμένο των αποστάσεων βέβαια, έτσι. Ναι, ναι αλλού υπάρχουν αποστάσεις, αλλού. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα κάνουμε και τώρα και τον αστυνομικό της, της τηλεόρασης, να σας πούμε πού υπάρχει συνοστισμός ε, προσώπων και πού ε, υπάρχουν ουρέ. Συγγνώμη ε, να σου ε, πω κάτι. Νομίζω σε ότι... απόσταση τα πρόσωπα μεταξύ του, αλλά εν πάση περιπτώσει, α προσέχουμε. Για το θέμα Καλό των είναι. εκκλησιών, ξέρει τι ίσω αποδειχθεί αυτέ τι ημέρε. Ότι αν είχε τεθεί πιο σωστά το ζήτημα από την αρχή. θυμάστε η Γεωργία μας έφερε από τη Γεωργία Χαλκιά που μα έφερε τι εικόνε από τη Γεωργία. Αν είχε τεθεί πιο σωστά το ζήτημα από την αρχή, ε, χωρί υπερβολέ, χωρί την απόλυτη Χω... ανάγκη χωρίς για λειτουργία. χωρί χωρίς χωρίς μπορεί... το φόβο. Να ήταν αλλιώ. Το να είναι κλειστέ οι εκκλησίε είναι. Λέω, έχω την αίσθηση ότι. Χωρί το φόβο των δύο πλευρών, μιλ... μιλώ για κράτο και εκκλησία. Μη ναι. τυχόν χαθούν ή αλλοιωθούν βασικοί συμβολισμοί τη θρησκευτική μα παράδοση ή βασικοί συμβολισμοί. Του, του, τη έκφραση ενό ξε, κυβερνητικού ξεκίνησε μηχανισμού. Ξεκίνησε κακώ η συζήτηση από τη Θεία κοινωνία. Yeah. Γιατί με τον τρόπο που γίνεται η θεακή κοινωνία στην Ορθόδη Εκκλησία ήταν πρόβλημα σε σχέση με την ε, πανδημία όπω εξελίσσονταν. Και, και έχουμε τι εικόνε στη Γεωργία, έχουμε και τα, τα μαντάτα από τη Ρουμανία που η Ορθόδη Εκκλησία συνεργασία με το Υπουργείο Ιστορικών <laughs> στη Ρουμανία με τη βοήθεια τη αστυνομία τοπική και εθελοντών θα πάρει το άγιο φω στα σπίτια. Βέβαια. Ο συμβολισμό του Αγίου Φωτό είναι καθαρά προσωπικό, φίλοι τηλεθεατέ, για τον καθένα μα. Υπάρχει το Αγίο Φω στο νερό ναό μέσα στο καντήλι. Έτσι, δεν σβήνουν ναι, τα ναι, καντήλια ναι, στι ναι. εκκλησίε, ούτε, ούτε, ούτε σβ... σβ... τελειώνει το φω. Έχει... Από την προηγούμενη ανάγκη. Το Αγίο Φω δεν ίδιο. έχει διάρκεια σε 12 μήνε. Σβήνει, μα είναι... ανανεώνεται. Να σου πω κάτι. Υπάρχει Άγιο Φω. Η ιστορία αυτή, ε, ακόμα και αυτή που μπορεί να μην είναι πολύ πιστή. Ε, έχει να κάνει με την παράδοση. Η απρίβως. παράδοση είναι πάρα πολύ ισχυρή σε όλε τι κοινωνίε και σε όλε τι θρησκείε. Μου έκανε εντύπωση το συζητάγαμε και πριν την εκπομπή αυτό που βγήκε και είπε ο Αλέκο Αλαβάνο. Επίση. Ο οποίο δεν μπορεί να πει ότι είναι ένα άνθρωπο ταυτισμένο με την εκκλησία ή ένα κεντρικό. Δηλαδή, α γίνει άνθρωπος, η ενα συντηρητικό. δηλαδη α γινει η περισφορα του επιταφείου. Το είπε για λόγου παράδοση. Παράδοση. Όχι βαθιά πίστη. Ο καθένα είναι και προσωπικό. Ο καθένα είναι προσωπικό και το γνωρίζουμε και προσωπικά τα καλύτερα έχουμε να πούμε αλλά. Μήπω προστατεύουμε, αν υπήρχε πειθαρχία, αν υπήρχε αυτογνωσία, αν υπήρχε ναι. αυτοπεριορισμό ε, στον τρόπο που εκφράζουμε και τη τα θρησκευτικά, να μα πιστεύω, θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό. Αλλιώ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ε, Κακά τα ψέματα, φίλοι τηλεθετέ, για όσου θυμούνται, του μεγαλύτερου στην ηλικία μα, μέχρι το 1988, το Άγιο Φω ερχόταν μια εβδομάδα μετά. Με πλοίο έφτανε. Το μια εβδομάδα μετά έρχονταν. Ναι, εντάξει, και τότε το Άγιο έγινε... φως νομίζω ότι και τότε είναι έγινε... ένα, ένα ζήτημα που ανέβηκε και από την τότε εκκλησία. Τότε προχώρησαν μια εβδομάδα μέσα... μετά, <στά> δεν είχαμε πρόβλημα να το πάρουμε 12 και ένα λεπτό για να το παλέψουμε στις εκκλησίες με τον παππού, τη γιαγιά, το θείο, τον πατέρα. Και τότε ο Θόδωρος Οικονομήδης, ο ταξι... πράκτορας μαζί με τον Τσακυρίδη, που αργότερα ήταν και ο άνθρωπος των αερογραμμών, ξεκίνησαν έτσι, να το φέρνουν. Ε... Να τα θυμόμαστε α, και αυτά.